Γεια σας, είμαι ο Νίνο και έρχονται οι μέρες του Πάσχα. Κάποιοι από εμάς θα περάσουμε τις οικογένειές τους πάρα πολύ όμορφα και κάποιες οικογένειες δεν θα έχουν ούτε να φάνε, κάποιες οικογένειες δεν θα περάσουν καθόλου όμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλον και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο γενικά. Αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσανε για να σε βοηθήσω και θα βοηθήσω για όσο μπορώ και για πάντα. Είναι τρελό και άδικο αυτές τις μέρες να υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν στέγη, δεν έχουν τίποτα, τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εμείς δεν είμαστε τρελοί και άδικοι και γι' αυτό ως Έλληνες θα πρέπει να ενωθούμε και να πιαστούμε χέρι-χέρι και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον όσο μπορούμε. Και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου ζητήθηκε να βγω να μιλήσω για σένα και να σε βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω και θα έπρεπε όλοι μας, ειδικότερα εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και γενικότερα όποιος έχει ένα βήμα λόγου και μπορεί να βοηθήσει έστω και λίγο. Και το έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί το μόνο που μένει σε μας είναι τα λόγια των πατεράδων μας, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η μεγαλοκαρδία να βοηθάμε ή τουλάχιστον να προσπαθούμε να βοηθάμε. Είναι δύσκολο για σένα, το αναγνωρίζω, ο καθένας κουβαλάει τη δική του ιστορία βέβαια, αλλά είναι τόσο εύκολο για όλους να βοηθήσουν έστω και ως παράδειγμα ή συμβολικά τη δική σου οικογένεια και εύχομαι να είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι ειδικότερα η νέα γενιά της δικής μου ηλικίας κοντά και πίσω να ακολουθήσουν έναν δρόμο βοήθειας, καλοσύνης και συμπαράστασης παρά να παραδειγματιστούμε από τη βία, την κακία, τα ναρκωτικά, τη ζήλια που πιστέψτε με αυτό μόνο πίσω μας πάει. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους ένα καλό Πάσχα και γενικότερα ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.